Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντας τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert. Η ειδική στη θρέψη. Χαίρετε φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Προφίλ, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που έχουν πετύχει ο καθένας στον τομέα του, η εκπομπή που περνάει, πιστεύω, σπουδαία μηνύματα, αλλά και σας λύνει και πολλά θέματα που σίγουρα σας προβληματίζουν κατά καιρούς. Στη σημερινή μας εκπομπή καλεσμένος μας είναι ο γνωστός γιατρός, είναι ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός, είναι ο επίγουρος καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Παναγιώτης Πλώτας. Θα μιλήσουμε για τη διαδρομή του, θα μας μιλήσει και για το αντικείμενό του και θα πούμε συγκεκριμένα κάποια πράγματα και για τον διαβήτη αλλά και για την παχυσαρκία και θα τον γνωρίσουμε περισσότερο σήμερα και ως άνθρωπο εκτός από γιατρό, κύριε Πλώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητικό για μένα να είμαι καλεσμένος στην εκπομπή σας. Και σήμερα θέλουμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα, εκτός βέβαια από την ιατρική πλευρά που σίγουρα θα σας κάνουμε ερωτήσεις, αλλά να γνωρίσουμε καλύτερα ποιος είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Πλώτας, που έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα και είστε αρκετά νέος για αυτά τα οποία έχετε κάνει. Και είστε, νομίζω, ένας άνθρωπος που δεν σταματάει την ημέρα. Από το πρωί στο βράδυ. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η επιτυχία που αναφέρατε πριν έχει μια σχετικότητα. Υπό την έννοια ότι ο κόσμος κρίνει αν είναι κάποιος επιτυχημένος και η πορεία του και η διαχρονικότητά του μέσα στην κοινωνία και στην κοινότητα. Και προφανώς και η προσφορά του. Το ερώτημά σας είναι. Επιτυχημένο, εντάξει, είναι και κάθε άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί έτσι, για το καλύτερο και συνεχώς προοδεύει. Και με αυτή την έννοια το λέω και είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε ακόμα περισσότερα πράγματα. Το αντιλαμβάνομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το επίθετο. Απλά και εγώ ήθελα έτσι να το προσεγγίσω έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Λέω όλη μέρα τρέχετε, όλη μέρα είστε όλη μέρα, από όλη μέρα. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ιατρείο, το πρωί, πανεπιστήμιο, οικογένεια. Βεβαίως. Από το πρωί σηκώνομαστε πρωί, έχουμε 2 μικρά παιδιά, τα ετοιμάζουμε, να τα πάμε στο σχολείο, φεύγουμε για το πανεπιστήμιο, έχουμε υποχρεώσεις ακαδημαϊκές. Μετά το μεσημέρι προσπαθώ να επιστρέψω στο σπίτι, δεν τα καταφέρνω πάντα για να μπορέσω να δω τα παιδιά μου και εν συνεχεία πήγαινε στο ιατρείο μου γιατί έχω προγραμματισμένα ραντεβού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το καθήκον είναι πάνω απ' όλα. Όλα αυτά θέλουν ένα αυστηρό πρόγραμμα για να πάρα πολύ καθημερινά. Αυστηρό πρόγραμμα και συνέπεια, διότι δυστυχώς το έλλειμμα είναι στην οικογένεια. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και οι ιατρικές υποχρεώσεις είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορείς να τις αναβάλεις. Οπότε πρέπει να υπάρχει συνέπεια από την πλευρά μου και από την πλευρά όλων των συναδέλφων για να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά μας τώρα που είναι μικρά και μεγαλώνουν και μας στέλνουν δίπλα τους. Γιατί εσείς έχετε παιδιά στο δημοτικό, οπότε σας στέλνουν κοντά σας. Ναι. Σας το λένε. Το λένε και το απαιτούν κιόλα. Δεν το λένε μόνο. Η κόρη μου είναι 10 χρονών, ο γιος μου είναι 7 χρονών. Τώρα είναι τα σημαντικότερα χρόνια που πρέπει εμείς οι γονείς να είμαστε δίπλα τους, διότι τα παιδιά δεν ανήκουν σε εμάς. Ανήκουν στην κοινωνία, ανήκουν στον κόσμο. Οπότε, υπό την έννοια αυτή, θα πετάξουν κάποια στιγμή και θα κάνουν και αυτά την πορεία τους. Τώρα θέλει που είναι μικρά να τα στηρίξουμε, να τα υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε να τα νοθετήσουμε όσο μπορούμε και να γίνουν σοβαροί και όριμοι πολίτες. Οπότε, να δώσετε τις βάσεις τώρα και να είστε και κοντά τους και να ζήσετε έτσι, και την παιδική τους ηλικία. Έτσι. Και αυτή η διάδραση είναι μοναδική. Και είναι και το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να έχει ένας γονέας στην ηλικία. Και νομίζω ότι πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί οι παππούδες δείχνουν τέτοια αγάπη στα εγγόνια τους και νομίζω ότι έχω καταλήξει ότι οι παππούδες, επειδή λόγω των και αυτών των χρόνων τους, δηλαδή είχαν υψηλές ταχύτητες στην εποχή τους, δεν κατάφεραν να δώσουν όσο μπορούσαν στα παιδιά τους, οπότε προσπαθούν να αναπληρώσουν στα παιδιά των παιδιών τους και γι' αυτό λένε ότι είναι 2 φορές παιδιά τους. Έτσι, γιατί και οι παππούδες στη ζωή μας, αν δεν μας υποστήριζαν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντική είναι η παρουσία του παππούδα. Είναι πυρήνας της οικογένειάς μας σήμερα. Και είναι χαρά να υπάρχουν στις οικογένειες και όλους, να βοηθούν. Βεβαίως. Και για όλους τους εργαζόμενους είναι νομίζω στήριγμα. Ναι.
Γιατί το καλύτερο είναι τα παιδιά κοντά στους παππούδες παρά σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν το συζητάμε. Αδιαφυσβήτητο το στήριγμα και νομίζω ότι σας λέω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί σε πολλές οικογένειες αποτελούν σοβαρό πυλώνα. Εσείς, κύριε Πλώτα, υπηρετείτε λοιπόν την πρωτοβάθμια υγεία. Και τώρα όμως είχαμε πάρα πολλά προβλήματα λόγω της κρίσης. Περάσαμε και την πανδημία. Πώς βιώσατε όλη αυτή την κρίση και τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, να δείτε. Εγώ είμαι γενικός οικογενειακός γιατρός, όπως σωστά είπατε. Άρα είμαι ο κατάλληλα αρμόδιος γιατρός για να αποτελέσω το σημείο αναφοράς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλα τα συστήματα υγείας. Η ειδικότητά μου δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε ακριβώς για να υποστηρίξει την πρωτοβάθμια και για να αποτελέσει το σημείο αναφοράς και προσέγγισης των ασθενών όταν έχουν προβλήματα υγείας, ανεξαρτήτως του προβλήματος. Η πανδημία μας ανέδειξε με περίπτερον τρόπο ότι εάν δεν υπάρχει μια ισχυρή πρωτοβάθμια, αν δεν υπάρχει μια καλά οργανωμένη υπηρεσία υγείας σε αυτό το επίπεδο, πραγματικά διασαλεύονται πολλά θέματα και πολλά ζητήματα. Ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματα όλης της οικογένειας, των παιδιών, των γονέων, να έχει μια σφαιρική αντιμετώπιση, να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς του, ώστε γρήγορα αυτοί να προστρέχουν σε αυτόν και αυτός να ανταποκρίνεται και ταυτόχρονα έχοντας όλο το ιστορικό τους, να μπορεί να τους καθοδηγεί και να υπάρχει απαραίτητη φροντίδα που πρέπει να έχει ένας γιατρός, ένας προσωπικός γιατρός, γιατί σήμερα χρησιμοποιείται και αυτός ο όρος, στους ασθενείς που έχει αναλάβει. Άρα γι' αυτό λέγεται οικογενειακός γιατρός. Ουσιαστικά είναι ο γιατρός της κάθε οικογένειας. Στο εξωτερικό είναι μια ειδικότητα η οποία είναι πολύ ανεπτυγμένη, θεωρείται κορονίδα, αν θέλετε, στα συστήματα υγείας. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει οποιοδήποτε αυτό το πράγμα, διότι με μια καλή οικογενειακή ιατρική προλαμβάνουμε πολλά θέματα και άρα, κατά ψέματα, μειώνεται και το κόστος νοσηλιών στα νοσοκομεία, είναι και μέσω μακροοικονομικά τα θέματα της υγείας που επιλύονται. Μειώνεται το disability σε πολλούς ασθενείς, άρα τα ζητήματα αναπηρίας, γιατί αν έχουμε προλάβει, δεν χρειάζεται να θεραπεύσουμε. Και η Ιπποκράτεια ρίση καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, είναι πάντα επίκαιρη. Έτσι ακριβώς, κύριε Πλώτα. Δηλαδή, ο ρόλος του γενικού γιατρού είναι να δει κατευθείαν ένα πρόβλημα και να συμβουλεύει σωστά στο τι πρέπει να κάνει ο ασθενής. Να το επιλύσει, αν μπορεί, σε επίπεδο πρωτοβάθμιο. Ναι, ναι. Εάν όμως δεν μπορεί να το επιλύσει, να παραπέμψει στον ειδικό, καθοδηγώντας επί της ουσίας τον ασθενή στο σωστό γιατρό. Και αυτή, στη σωστή ειδικότητα, όχι στο πρόσωπο, μην παρεξηγηθώ. Και αυτό είναι η πεμπτουσία, εν πάση περιπτώσει, ενός συστήματος. Δηλαδή, δεν μπορεί για οποιαδήποτε ζητήματα να ασχολούνται δευτεροβάθμιες δομές. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στα οικία νοσοκομεία για ψιλοπίδημα. Υπάρχουν δεκάδες προβλήματα που μπορούν να εξυπηρετηθούν και να επιληθούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Κάτι που το έδειξε και η πανδημία τώρα. Που δεν μπορούσαμε με το παραμικρό να πάμε στο νοσοκομείο και δεν έπρεπε να πάμε. Και είδατε ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια για να μπορέσουμε να έτσι οργανώσουμε τις πρωτοβάθμιες δομές, ένα δίκτυο και να μπορούν οι ασθενείς να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα κέντρα υγείας αναφοράς, να βγάζουν τις ακτινογραφίες τους, να μην γίνεται η διασπορά της νόσου και της, του ιού μέσα σε μεγάλες μονάδες. Διότι, κακά τα ψέματα, ένα νοσοκομείο καλείται να διαχειριστεί πολλά ζητήματα. Και δεν είναι μόνο τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας. Υπάρχουν δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια ζήματα, υπάρχουν σοβαρές χειρουργικές ειδικότητες. Οπότε ναι, όλα αυτά είναι λίγο δύσκολο και γι' αυτό χρειάζεται ο οικογενειακός γιατρός. Όπως και αντίθετα, ένας άνθρωπος που έχει και πολλά θέματα υγείας, ερχόμενος σε εσάς, το βάζετε σε μία σειρά στο τι πρέπει να κάνει για τη θεραπεία του. Ακριβώς. Για την αντίθετη, πλευρά. Τώρα, κύριε Πλώτα, η ιατρική στη ζωή σας πώς ήρθε? Για να πάμε και να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να δούμε πώς θα έρθει να γίνεται και ο οικογενειακός γιατρός. Πώς ήρθε, λοιπόν, να σας πω. Είστε ένας καλός μαθητής. Ήμουν ένας καλός μαθητής. Η αίσθησή μου είναι ότι όλοι για κάποιο λόγο επιλέγουν το επάγγελμα στη ζωή τους. Ο δικός μου λόγος ήταν ότι γενικά μου άρεσε η προσφορά. Μην ακουστεί κλισέ, γιατί περισσότεροι γιατροί αυτό θα σας πούνε, αλλά πραγματικά, αν δεν σου αρέσει να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου και δεν σου αρέσει το επάγγελμα και η φιλοσοφία αυτής της τέχνης, γιατί είναι υψηλή τέχνη ιατρική, νομίζω ότι δεν μπορείς να την κάνεις, δεν μπορείς να την υπηρετήσεις. Και τουλάχιστον δεν μπορείς να την υπηρετήσεις σε βόρκος. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, η επιλογή που κάνουμε στα 17-18
Είναι μια επιλογή που δεν είμαστε απολύτως συνειδητοποιημένοι. Είναι μικρή ηλικία. Ναι. Δεν έχουμε και την οριμότητα εκείνη. Πηγαίνουμε με τις εχνηλατώντας, με τις μυρωδιές της επαγγελματικής αποκατάστασης. Παρά τα αυτά, εμένα με δικαίωσε. Διότι, σας λέω κακά τα ψέματα. Σας δικαίωσε ως άνθρωπο, ότι ήταν αυτό που θέλατε να κάνετε. Με ολοκλήρωσε ως άνθρωπο και μπορώ να σας πω ότι με ολοκλήρωσε και η επιλογή της ειδικότητας. Ναι. Ίσως επειδή στο Πανεπιστήμιο μου άρεσαν πολλά αντικείμενα και δεν μπορούσα να επιλέξω ένα συγκεκριμένο, νομίζω ότι μέσα από την οικογενειακή ιατρική μου δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζουμε πολλές χρόνιες νόσους και υπό την έννοια αυτή, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο πάντα. Παρότι είναι δύσκολο για κάποιον, θα ήταν αυτό. Ναι, εντάξει, θα ήταν ίσως πιο εύκολο να επικεντρωθεί και σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Για μένα είναι πρόκληση. Σίγουρα δεν βαλτώνω. Ναι. Δεν βαλτώνω. Προσπαθώ να αναπτύσσουμε σε πολλές από αυτές και να εξελίσσουμε. Όπως ας πούμε στα πλαίσια της πλέον ζωής μου ως ειδικευμένος ιατρός, αποφάσισα να μετεκπαιδευτώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, στο Ζαχαρόδη Διαβήτη και να ασχοληθώ ιδιαιτέρως με αυτό το αντικείμενο. Αλλά υπάρχουν διάφορα νοσήματα, όπως είναι η λιπιδιολογία, όπως είναι τα λιπίδια, εννοώ, ή δυσλιπιδημίες, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι η κατάθλιψη, η αχώδη διαταραχή, τα οποία πραγματεύονται στην πρωτοβάθμια και μπορεί ένας οικογενειακός γιατρός, πέρα από την βασική γνώση και διαχείριση των θεμάτων, να μετεκπαιδευτεί σε αυτά και να πάει και ένα βήμα παραπέρα. Εσείς έχετε μετεκπαιδευτεί στο Διαβήτη. Εγώ έχω μετεκπαιδευτεί στο Διαβήτη. Στο Διαβήτη και υπό την ευρεία έννοια και στην Παχυσαρκία. Και στην Παχυσαρκία. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία πολλές φορές. Ο Διαβήτης είναι ένα σύνδρομο ετερογενές και πολυπαραγωγικό που ουσιαστικά διαταράσσει το μεταβολισμό των υδαταθράκων, των πρωτεϊνών, των λοιπών και αυτό οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης. Πολλές φορές αυτό το πράγμα γίνεται επειδή υπάρχει παχυσαρκία και άρα υπάρχει αυτό που λέμε στην ιατρική ινσουλινοαθεκτικότητα, ινσουλινοαντίσταση λοιπόν. Αυτός είναι ο σωστός όρος. Οπότε αθίσταται η ινσουλίνη να δράσει όπως πρέπει και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όποιος ασχολείται με το διαβήτη και θέλει να εξελίξει τη γνώση του, ασχολείται και με την ιατρική παχυσαρκία και έχω την τιμή να είμαι και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Παχυσαρκίας. Συμβουλευτικά λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε κάτι για το διαβήτη και την παχυσαρκία? Κοιτάξτε να δείτε, συμβουλευτικά. Νομίζω ότι σίγουρα αυτό που μπορώ να πω ως πρόληψη, ειδικά όταν μιλάμε για διαβήτη τύπου 2, γιατί θέλω να το διαχωρίσω. Ο κόσμος ακούει διαβήτη και ίσως να μην καταλαβαίνει, να μην έχει διαβάσει, να μην κατανοεί. Ότι... Ακριβώς. Και είναι και πολύ λογικό, έτσι δεν το συζητάμε. Ότι άλλο να είσαι ινσουλινοεξαρτώμενος, άρα λοιπόν να είσαι διαβητικός τύπου 1, αυτό που παλαιότερα λέγανε νεανικό διαβήτη, και άλλο να είσαι μη ινσουλινοεξαρτώμενος ασθενής, να έχεις τη διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να έρθει αργά στη ζωή σου, με συμπτώματα τα οποία πολλές φορές δεν τα αντιλαμβάνεσαι, με ζάχαρα νηστείας τα οποία σιγά σιγά τα βλέπεις τσιμπημένα, και σε εξετάσεις να βλέπεις ότι το ζάχαρος είναι ανεβασμένο και έτσι να υποδαβλίζει πολλά θέματα στην υγεία σε όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν το συζητάμε η άσκηση και η αερόβια και η αναερόβια. Και βεβαίως όλο το μοντέλο αυτό της υγειονδυτικής ζωής, του τρόπου ζωής μας, αυτό το modus vivendi που πρέπει να έχουμε, θα πρέπει να είναι σε υγιεινές επιλογές. Έτσι, θα λειτουργούν, δεν λέω θα λειτουργήσουν καθοριστικά, αλλά σίγουρα θα συμβάλλουν, να είστε βέβαια, στο να αποτρέψουμε ή να καθυστερήσουμε την ανάπτυξη αυτού του συνδρόμου. Το έχετε δει και σε ασθενείς σας αυτό να συμβαίνει. Βεβαίως. Και χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι ασθενείς οι οποίοι είναι στη φάση του προδιαβήτη, γιατί υπάρχει αυτή η φάση του προδιαβήτη, όπου και πολλές μελέτες και σημαντικές μελέτες έχουν δείξει ότι από το να επιλέξεις, εδώ στην Ελλάδα φυσικά δεν έχει έγκριση, αλλά στην Αμερική έχει έγκριση, ενός φαρμάκου ή να αλλάξεις τον τρόπο ζωής για να συμβάλλεις στο να μειώσεις και να επιβραδύνεις το φαινόμενο ώστε να μην μεταπέσεις σε διαβήτη, είναι καθοριστική η επιλογή του να επιλέξεις μια υγιεινή ζωή με φυσική άσκηση, με καλή διατροφή, να αποφεύγεις τα κορεσμένα λιπαρά, να αποφεύγεις... Πρέπει να αλλάξεις σε όλη τη φιλοσοφία σου. Ναι, τα επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Υπάρχουν κάποια tips τα οποία
πρέπει να ακολουθήσουν και πρέπει να ακολουθούν τους γιατρούς τους και τους διατροφολόγους. Λέω, και στη χώρα μας πρέπει να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, να πηγαίνουμε στο γιατρό προληπτικά κάθε χρόνο και να μην, όχι μόνο όταν εμφανίζεται κάτι για να πάρουμε το φάρμακο. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό υπέρβαρων ασθενών. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο δείκτης μάζας σώματος, το περιβόητο BMI, είναι πάνω από 25. Είμαστε υπέρβαροι, πιστέψτε με ότι μπορεί να είναι πάνω από 70% των Ελλήνων που είναι υπέρβαροι. Άρα νομίζω ότι, και μην τα ρίχνουμε όλα στους συμπολίτες μας. Να πούμε απλά ότι μπορούμε να ξεκλέβουμε χρόνο σε απλά πράγματα. Όπως ας πούμε, αν μένουμε σε μια πολυκατοικία, δεν χρειάζεται να αναβαίνουμε με το ασανσέρ, μπορούμε να ανεβούμε με τις σκάλες. Ήδη ας πούμε κάνουμε μια φυσική δραστηριότητα, η οποία αν το κάνουμε 2-3 φορές την ημέρα, όντως μπορούμε να ξεκλέψουμε ας πούμε θερμίδες και να κινητοποιήσουμε ας πούμε το σώμα μας. Οπότε, άρα λοιπόν ο καθένας πρέπει εξατομικευμένα να προσεγγίσει το θέμα της φυσικής, της υγείας του, φυσικής βεβαίως, σωματικής και ψυχικής, έτσι. Κύριε Πλώτα, θα τα λέτε στους δικούς σας? Τα λέω και προσπαθώ και εγώ να κάνω πράξη. Θα σας ακούνε? Εντάξει, κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι προτεραιότητα. Ναι. Είναι δεκάδες πράγματα, δεν το συζητάμε. Εσείς αθλείστε? Προσπαθώ. Προσπαθώ κι εγώ να ξεκλέψω 2 ώρες την εβδομάδα και να έχω μια αθλητική δραστηριότητα. Προσπαθώ γιατί κι εγώ, μην νομίζετε, έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές να ξεφεύγω. Έχω πιάσει τον εαυτό μου η ζυγαριά να δείχνει παραπάνω. Και εντάξει, νομίζω ότι αν αφαιθείς, θα σε αφήσει. Και πολύ εύκολα θα δεις υψηλά νούμερα στη ζυγαριά που θα σε σοκάρουν και πιστέψτε με, η παχυσαρκία είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ένα νόσημα σκληρό. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή νομίζουν όλοι ότι το να χάσεις κιλά είναι εύκολο, αρκεί αυτό που λένε να ράψουν το στόμα τους. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα σκληρό νόσημα, είναι ένα νόσημα της εποχής μας, του 21ου αιώνα, των σύγχρονων κοινωνιών, των ανεπτυγμένων κοινωνιών και θέλει ιδιαίτερη διαχείριση. Και θέλει και αν θέλετε και μια ψυχολογική υποστήριξη. Μάλιστα. Οπότε καλό να μην φτάσουμε εκεί και να το προλάβουμε, ή να προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Να μπαίνουμε στη διαδικασία, σωστά, να προγραμματίζουμε τα γεύματά μας και να μπαίνουμε στη διαδικασία να ενεργοποιούμε κυριολεκτικά τον εαυτό μας μέσα από τη φυσική δραστηριότητα. Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε όλα αυτά. Είναι πρόκληση για όλους, δεν είναι εύκολο. Για όλους, αλλά έτσι. Πρέπει αλλά να γίνει. Νομίζω ότι εγώ δεν μιλάω τώρα ως γιατρός. Μιλάω απλά σαν ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης που θέλω πραγματικά να μειωθεί η επίσκεψη στο ιατρείο μου όσον αφορά το επίπεδο της νοσηρότητας και να αυξηθεί στο επίπεδο της πρόληψης. Να πάμε και λίγο στα νοσοκομεία, επειδή έχετε εργαστεί και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τελειώνοντας σπουδές σας σε αρχικό σας, στο πρώτο σας στάδιο. Να μας πείτε για την εμπειρία σας εκεί και γενικά για τα νοσοκομεία. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κοιτάξτε, εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στη δημόσια υγεία και στο δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πραγματικά έχει σπουδαίες προσωπικότητες, σπουδαίους καθηγητές, σπουδαίους γιατρούς του ΕΣΥ που κάνουν με ανιδιοτέλεια τη δουλειά τους και δίνουν καθημερινό αγώνα. Δεν ξεχνάω το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο πραγματικά φροντίζει τους ασθενείς και είναι το σημείο της ποιότητας ενός νοσοκομείου, και το διοικητικό προσωπικό. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εμείς στην Πάτρα που έχουμε ένα τέτοιο κόσμο που είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Βεβαίως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα. Και σίγουρα θέλω και να δούμε. Και υπό την έννοια αυτή, δεν μπορώ να σας πω ότι όλα είναι τέλεια. Μην τα ακούνε και οι αγαπητοί φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή και νομίζουν ότι ο κύριος Πρότας προσπαθεί να τα οροποιήσει. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Όμως σκεφτείτε ότι κάποιοι μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε κρατικές περιοχές, που δεν έχουν αυτή την φροντίδα και αυτή την άμεση παρέμβαση σε θέματα τα οποία πραγματικά σας λέω διακυβεύεται η ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε λίγες ώρες. Άρα λοιπόν, να μην είμαστε πάντα επικριτικοί και ας δούμε και τα θετικά που έχουμε. Έτσι, να βλέπουμε και τα θετικά. Και το ίδιο είναι και για το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Και βεβαίως, τι να πούμε για το νοσοκομείο παιδών, έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα. Με τα θέματα του και με αυτά που προσφάτως ακούστηκαν και για το νοσηλογικό τμήμα κτλ. Αλλά έχουμε εξαιρετικούς παιδοχειρουργούς, εξαιρετικούς παιδιάτρους,
με ειδικά τμήματα, ειδικές μονάδες. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Θα ήθελα αυτό. Θα ήθελα και οι πολίτες πολλές φορές να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και μισοάδιο απλά για να το βλέπουν. Ζούμε σε μια πόλη που πραγματικά έχει οργανωμένες μονάδες υγείας. Κύριε Πλώτα, να μείνουμε και λίγο στην Πάτρα συγκεκριμένα, που δεν έχετε φύγει καθόλου από την Πάτρα. Έτσι δεν είναι, έχετε φύγει καθόλου από την Πάτρα? Ναι, μόνο για σπουδές. Μόνο για τις σπουδές. Γενικότερα, για να παραμείνετε κάπου αλλού επαγγελματικά ή να σκεφτείτε να φύγετε επαγγελματικά για άλλους λόγους, δεν... από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το έχετε σκεφτεί από ό,τι βλέπω. Όχι, όχι, την αγαπάω πολύ την Πάτρα. Την αγαπάτε πολύ την Πάτρα. Πού έχετε μεγαλώσει? Έχω μεγαλώσει σε μια υπέροχη περιοχή της Πάτρας, στη Ζαρφουλέικα. Εντάξει, δεν ξέρω από φίλους, από αναμνήσεις που έχετε εκεί στην περιοχή, από φίλες που έχετε κρατήσει ίσως. Εξαιρετικές φιλίες, φίλους. Έχω πάει στο 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, εκεί στην περιοχή των Ζαρφουλέικων, δίπλα από τις εργατικές κατοικίες. Θυμάμαι με μεγάλη έτσι, αγάπη και φοβερή αναπόλυση τα παιδικά μου χρόνια. Θα έλεγα χρόνια τα οποία είχαν το χρώμα τους, το χρώμα της γειτονιάς, της μυρωδιάς της γειτονιάς. Λίγο τα χρόνια, διαφορετικά βέβαια. Χρόνια βεβαίως. Στερημένα σε ένα επίπεδο, γιατί μεγάλωσα σε μια μικρομεσοαστική οικογένεια. Παρά τα αυτά, πολύ αγαπημένα και με μεγάλη έτσι, ζέση και φροντίδα. Ενώ τώρα βλέπετε διαφορές στη σημερινή εποχή, τα παιδιά είναι πιο κλεισμένα, εννοείται, δεν είναι στις γειτονίες έξω. Νομίζω ότι... Πώς το βλέπετε όμως, το θετικά, ότι αλλάζει εποχή. Εντάξει, κοίταξτε, δείτε. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που προσπαθώ να προσαρμόζομαι στα νέα δεδομένα της εποχής. Έχει τα θετικά της. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι θα ακουστώ σαν τους παππούδες που λέγανε την παλιά εποχή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν υπονομευτεί μέσα από το διαδίκτυο. Μέσα από τα μέσα δικτύωση, μέσα από το ίντερνετ. Δηλαδή, κάθεται κάποιος σε μια καφετέρια και βλέπετε ότι μιλάει μέσα από αυτές τις εφαρμογές. Τρεις σε μια καφετέρια, και καθένας λέει μάλλον τρεις. Και έχει χαθεί η γοητεία των διαπροσωπικών σχέσεων, του φλερτ, όλων αυτών των πραγμάτων που νομίζω ότι στην εποχή τη δική μας, που δεν είναι και πολύ μακριά, έτσι, προ-20ετίας, ήταν πιο έντονο και πιο ουσιαστικό και πιο γνήσιο. Θέλετε την Πάτρα έτσι να τη δείτε, να... εντάξει όλοι θέλουμε αφού ζούμε εδώ, να τη δούμε να γίνεται ακόμα πιο όμορφη, ακόμα καλύτερη και να ανέβει λίγο επίπεδο. Όχι ότι δεν γίνονται Πάτρα... πράγματα, δεν λέω ότι δεν γίνονται, κάθε χρόνο γίνεται κάτι, αλλά να γίνουν περισσότερα. Ναι, η Πάτρα νομίζω ότι πέρα από την πόλη των δικών μας παιδικών χρόνων και της ενήλικης ζωής μας, είναι μια χαρισματική πόλη. Είναι η πύλη της Ελλάδας στη Δύση, έχει φοβερές έτσι, εικόνες από το ιταλικό ταπεραμέντο. Βεβαίως, είναι μια πόλη η οποία έχει θάλασσα, έχει βουνό, έχει μνημεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε περισσότερο. Και νομίζω να την κάνουμε και κέντρο αναφοράς τουρισμού σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, αν θέλετε, στεναχωριέμαι πολλές φορές όταν βλέπω ότι προορισμοί και για χειμερινό και για θερινό τουρισμό γίνονται πόλεις ή τέλος πάντων νησιωτικές περιοχές, όταν θα μπορούσαμε πραγματικά να προσφέρουμε με τέτοια ακτογραμμή που έχουμε και τέτοια... και τέτοιο βουνό, τέτοιες λίμνες, τέτοια χωριά στα Καλάβρητα, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ένα συνολικό πακέτο στους τουρίστες και πραγματικά να είναι στις πρώτες επιλογές των τουριστών από το εξωτερικό. Αυτό με στεναχωρεί. Άρα θα πρέπει κάπως αλλιώς να το διεκδικήσουμε και να την προβάλλουμε λίγο. Ναι, γιατί η Πάτρα δεν είναι Πάτρα, η Πάτρα είναι Αχαΐα. Ναι, ναι. Είναι μια διασύνδεση πόλεων, είναι μια διασύνδεση περιοχών, είναι, αν θέλετε, είναι μια... ένας νομός που πραγματικά έχει εξαιρετικό πλούτο. Μπορείτε να καταθέσετε και τις ιδέες, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Γιατί βλέπω έχετε ιδέες και όραμα. Με μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε και ποτέ την πολιτική στη ζωή σας. Κοιτάξτε, την πολιτική αν τη σκέφτομαι στη ζωή μου. Τώρα αυτή η ερώτηση, ξέρετε, είναι λίγο παγίδα. Ναι. Νομίζω ότι... Φαντάζομαι σας έχει ξαναγίνει. Νομίζω... Γιατί ναι, είστε πολύ δραστήριος σε ανθρώπους σαν εσάς, γιατί γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Νομίζω ότι είμαι πολιτικό πρόσωπο. Θεωρώ ότι ένας ο οποίος είναι λειτουργός της ιατρικής τέχνης και είναι και δάσκαλος, με την καθημερινότητά του, με τις επιλογές του, ασκεί πολιτική.
Έτσι. Ασκεί πολιτική. Η αξιοπρέπεια του καθενός και ο τρόπος του είναι μια πολιτική πράξη. Και έτσι μπορεί πραγματικά να δώσει το στίγμα του, να γίνει οδοδείχτης, να γίνει δρομοδείχτης για τους επόμενους. Τώρα, αν βέβαια, με ρωτάτε, αν με ρωτάτε την πιθανότητα υποψηφιότητας και τα λοιπά, γενικά είμαι της άποψης ότι θα πρέπει κάποιος που ασχολείται με την πολιτική, όσο και αυτό να είναι υπονομευτικό για την ηλικία μου, να έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο. Επαγγελματικά, ακαδημαϊκά, προσωπικά. Να σας πω, δεν μπορώ να φανταστώ, όταν δεν μπορώ να δω τώρα τα παιδιά μου και έχω ελάχιστες ώρες για αυτά, δεν μπορώ να φανταστώ η οποιαδήποτε πιθανότητα να είμαι υποψήφιος να μου στερεί την δυνατότητα να δω τα παιδιά μου. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι όλοι οι υποψήφοι, και ειδικά οι έχοντες παιδιά μικρής ηλικίας, με τα δυσκολίες τα βλέπουν. Και αυτό είναι το τίμημα της πολιτικής. Και εγώ αυτό το τίμημα, τουλάχιστον στην ηλικία μου, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εντάξει, γιατί έχετε και ένα... Ήδη δυσκολεύομαι, σας λέω, να διαχειριστώ το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκές και ιατρικές μου υποχρεώσεις... Έχετε και ένα βαρύ πρόγραμμα επαγγελματικό. Με έχουν μακριά από την οικογένειά μου. Πολλό δε μάλλον, όταν οι πολιτικές υποχρεώσεις, όπου ξέρετε ότι όλοι τώρα αυτή την περίοδο, όλοι οι υποψήφοι βουλευτές, όλοι οι υποψήφοι σύμβουλοι γυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, προσπαθώντας να δώσουν το παρόν και να αναδείξουν με τον πολιτικό τους λόγο και τον εαυτό τους και την παράταξή τους και, εν πάση περιπτώσει, να ζητήσουν το σταυρό και την ψήφο του λαού για να μπορέσουν να εκφράσουν αυτό που λέμε τη λαϊκή κυριαρχία. Υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι... Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Ναι. Και εγώ συμφωνώ με την άποψή σας. Πρέπει να κλείνει ένας κύκλος ή τέλος πάντων να φτάσει σε ένα σημείο που θέλετε και να. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί κάποιες φορές. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και αυτό και μια σπίθα που μπορεί να. Σωστά. Και να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Κάποιες προκλήσεις στη ζωή μπορεί να είναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μου έχει δοθεί έτσι. Δεν έχω αισθανθεί ότι. Αυτή την ανάγκη να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα πάμε πάλι στο Πανεπιστήμιο και ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στη συνέχεια με ένα μεταπτυχιακό που ξεκίνησε και έχω λάβει και πολύ θετικές κριτικές και έχω και εγώ μια σχετική εμπειρία. Θα τα πούμε συνέχεια. Σχετικά με την αγωγή υγείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τις διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντας τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert. Η ειδική στη θρέψη. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Προφίλ. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, επίκροχος καθηγητής Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο κ. Παναγιώτης Πλώτας. Κύριε Πλώτα, δεν είπαμε ότι είμαστε και στο ιατρείο σας, ότι μας φιλοξενείτε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το είπαμε. Στο ιατρείο, στο ιατρείο. Σε ένα πολύ όμορφο χώρο που έχετε φτιάξει. Να είστε καλά. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ και γίνεσαι καλά και νιώθεις όμορφα από το χώρο. Είναι πολύ ζεστός. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι το ιατρείο ήθελα πέρα από το. Τη δικιά μου πινελιά, δεν είναι και ένας χώρος έτσι όπου κάποιος θα έρχεται και πραγματικά να μην αισθάνεται το βάρος ενός ιατρείου, γιατί προφανώς όταν πάμε σε ένα ιατρείο, ειδικά όταν θέλουμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια ή να διαγνώσουμε μια ασθένεια, έχουμε και την ψυχοπίεσή μας, οπότε νομίζω ότι τα καταφέραμε.
Το υπογράφω και εγώ και σας το λέω, γι' αυτό το σχολίασα. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να περάσουμε λίγο πάλι στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είστε διευθυντής του Μεταπτυχιακού Αγωγή Υγείας, ενός νέου μεταπτυχιακού, λοιπόν, που μαθαίνω ότι πηγαίνει και ξεκίνησε και πολύ καλά και μάλιστα έχετε προσεγγίσει και σπουδαίους καθηγητές που διδάσκουν σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ήθελα λίγο να μας πείτε καταρχάς σχετικά με το σκοπό αυτού του μεταπτυχιακού, με το τι πραγματεύεται, Αγωγή Υγείας. Και πώς ήρθε αυτή η έμπνευση στο να δημιουργηθεί αυτό το μεταπτυχιακό. Ναι. Αν και σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, Αγωγή Υγείας, και με βάση λίγο και αυτά που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα. Μπράβο, είσαστε to the point. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι η Αγωγή Υγείας είναι ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα πρέπει να αποτελεί την κορονίδα ενός συστήματος παιδείας. Και τι εννοώ. Εγώ έχω ασχοληθεί με την Αγωγή Υγείας από το 2015, όταν προείδρευα το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής. Πολλοί φίλοι, μεταξύ των οποίων και η ΕΙΔΥΠΑ από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, η κυρία Φρούντα, είχαμε την ίδια αγωνία πώς θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, και όχι μόνο, στα θέματα της αγωγής υγείας. Και νομίζω ότι ορίμασε πραγματικά ο χρόνος και μετά την πανδημία και οι περιστάσεις, ώστε να δημιουργηθεί το πρώτο μεταπτυχιακό διατηματικό πρόγραμμα σπουδών Αγωγή Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι μια δουλειά η οποία έγινε με την απόλυτη υποστήριξη των τριών τμήματων, του Τμήματος Ιατρικής, του Τμήματος Λογοθεραπείας και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, όπου είναι και το επισπεύδον τμήμα. Νομίζω και πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τρεις διαφορετικές σχολές στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το διεπιστημονικό αντικείμενο και να μπορέσουμε όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό το ψηφιδωτό. Μετίμησαν τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και θα μου επιτρέψετε να τους αναφέρω. Είναι ο καθηγητής της ψυχιατρικής ο κ. Γουρζής, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής λογοπαθολογίας και ακολογίας ο κ. Στρίμης, είναι ο καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής ο κ. Σταμέλος και επίσης είναι ο καθηγητής και πρόεδρος και τώρα αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας ο κ. Νικολάου, όπου με την ψήφο τους μετίμησαν να διευθύνουν αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης. Θέλω πραγματικά πριν συνεχίσουμε να ευχαριστήσω και τους πρόεδρους των τριών τμήματων και τους απερχόμενους και τους πρόεδρους για την υποστήριξή τους και τις Πρετανικές Αρχές, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, κανένα πρόγραμμα μεταπτυχιακό δεν θα είναι ένα κύτταρο αριστείας, δεν θα είναι ένα πεδίο ανάπτυξης γνώσεων και εκπαίδευσης αν δεν υπάρχει υποστήριξη των αντίστοιχων μελών ΔΕΠ. Έτσι. Ουσιαστικά οι φοιτητές λοιπόν που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό είναι οι αυριανοί εκπαιδευτές υγείας, πέρα από ως γνώση που μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε ένα μεταπτυχιακό. Είναι οι αυριανοί εκπαιδευτές υγείας. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ζητήματα. Πολλές φορές βλέπουμε προγράμματα αγωγής υγείας μέσα στις σχολικές μονάδες να αναπτύσσονται και καλείται ο δάσκαλος, που για ένα σύστημα εκπαίδευσης είναι πολύ εργαλείο, να διαχειριστεί, να αξιολογήσει, να βοηθήσει στο σχεδιασμό ενός προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι οι θεματικές ενότητες στην αγωγή υγείας είναι ενότητες οι οποίες πραγματικά όλοι μας θα θέλαμε να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διαχειριστούμε υπό το πρίσμα της γνώσης. Και μία φράση που με ακολουθεί είναι ότι η γνώση είναι δύναμη. Έχουμε λοιπόν τη διατροφή, την άσκηση και η υγεία, τη σεξουαλική αγωγή, την αυτοεκτίμηση, τα συναισθήματα, το σχολικό εκφοβισμό, την ψηφιακή ασφάλεια. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία πραγματεύεται η αγωγή υγείας. Δεν είναι και δύο. Και δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν γνώση σε θέματα βεβαίως, και πώς θα που μας απασχολούν έντονα. Και πώς θα αναπτύξουν και θα αξιολογήσουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα, τις συγκεκριμένες θεματικές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει φοβερή ανταπόκριση από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Νομίζω ότι πολύ σωστά είπατε πριν ότι η πανδημία μας έδειξε το δρόμο, μας έδειξε ότι η αγωγή υγείας πρέπει να είναι από τις προνηπιακή
ηλικία στα σχολεία, μας έδειξε ότι θα πρέπει πραγματικά να βοηθήσουμε στα παιδιά, τα παιδιά μας να έχουν αγωγή ψυχικής υγείας στην αρχή και ταυτόχρονα να μπορούν να δομήσουν μια προσωπικότητα τέτοια, ώστε κάθε πρόγραμμα promoting, δηλαδή κάθε πρόγραμμα προαγωγής υγείας που έρχεται, η προληπτικής ιατρικής που έρχεται από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Παιδείας, πραγματικά να έχει ευήκο αότα, ναι, και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να το φέρουν βόλτα, να το μετουσιώσουν και να το κάνουν πράξη. Να αλλάξουν τη στάση ζωής τους. Άρα να αλλάξουμε τη στάση ζωής μας. Αυτό ακριβώς που λέγαμε και στην αρχή λίγο. Να αλλάξουμε τον τρόπο σκεφτόμαστε. Τη στάση ζωής μας. Και μόνο έτσι νομίζω ότι ένα κράτος, ένα πολιτισμένο κράτος, ένα αναπτυγμένο κράτος μπορεί να ελπίζει. Άρα τους θέλουμε και τους εκπαιδευτές υγείας. Ακριβώς. Γιατί στην αγωγή υγείας υπάρχει και το ζήτημα του σεβασμού της διαφορετικότητας. Mm. Υπάρχει το ζήτημα του σεβασμού πέρα από την ετερότητα και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Άρα βλέπετε ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι της σωματικής υγείας έτσι όπως κάποιος έχει στο μυαλό του. Είναι το περιβάλλον. Πώς θα σεβαστούμε το περιβάλλον. Γιατί βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή περιβαλλοντική κρίση, μια κλιματική αλλαγή στον πλανήτη και πρέπει να εκπαιδευτούν τα παιδιά στο να αποκτήσουν την ανάλογη ευαισθησία. Βλέπετε λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι πραγματεύεται δεκάδες πράγματα. Είναι ένα παλμαρέ ζητημάτων στα οποία καλείται ο εκπαιδευτής υγείας να έχει τις γνώσεις εμπεδωμένες, στοχευμένες και έτσι να θέσει καινούριους στόχους. Να στοχοθετήσει την επόμενη μέρα στη μονάδα της εργασίας που αναπτύσσεται επαγγελματικά. Και δεν συζητάμε, δεν είναι μόνο το σχολείο. Μπορεί να είναι ένας οίκος ευγυρίας. Μπορεί να είναι μια διεύθυνση δημόσιας υγείας. Μπορεί να είναι μια δημόσια υπηρεσία, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μπορεί να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Νομίζω ότι αλλάζει το mentality και έτσι μπορεί ο ίδιος ο εκπαιδευτής υγείας να προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Στα πάντως, συγχαρητήρια για την ιδέα, για την κίνηση και νομίζω έχετε κάνει το πρώτο βήμα και η πολιτεία μπορεί να κάνει και άλλα βήματα σε ό,τι αφορά, αφού ανοίξατε και το θέμα αυτό στην αγωγή υγείας και να μπει ακόμα περισσότερα. Δεν το συζητάμε και νομίζω στα σχολεία και σε κάποιες δομές. Αν θέλετε, η δικιά μου άποψη είναι λίγο προχωρημένη, είναι όπως υπάρχει η ειδική αγωγή ως ξεχωριστός πίνακας για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις σχολικές μονάδες, εκτιμώ ότι άμεσα θα πρέπει να θεσπιστεί και ο πίνακας των εκπαιδευτών υγείας, ώστε κάθε μονάδα εκπαιδευτική στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, να έχει το health educator, να έχει τον εκπαιδευτή υγείας. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε, σας λέω, μια πλήρη εικόνα και να ξέρουμε ότι όντως η εκπαίδευση των παιδιών μας είναι σε καλά χέρια σε αυτό το επίπεδο πάντα. Στο πώς θα συγκεραστεί λοιπόν η αγωγή, η εκπαίδευση και η ίδια υγεία. Μάλιστα, και ελπίζουμε να το καταφέρετε και να το προσπαθήσετε και εσείς να βοηθήσετε και λίγο. Ήδη έχουμε κάνει το πρώτο βήμα με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Σας είπα ότι υπό τη διεύθυνσή μου μπορώ να σας πω, είμαι περήφανος ότι προσφάτως μας τίμησε η Σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Πατρών να χορηγήσει στους απόφοιτους του μεταπτυχιακού διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια. Οπότε, πάλι αν δεν κάνω λάθος, θα μου επιτρέψετε, νομίζω ότι είναι το πρώτο μεταπτυχιακό υγεία στην Ελλάδα που αποφαίνεται ένα τόσο σημαντικό συλλογικό όργανο να δώσει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Και νομίζω ότι γίνονται βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη και να το συνεχίσετε και να πάτε και πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που σας είπα πριν, να κάνετε και περισσότερα. Μέσα από την ακαδημαϊκή ζωή μπορεί κάποιος να δείξει με τον τρόπο του τι σημαίνει πολιτική πράξη. Μάλιστα. Πάντως, άλλο η ακαδημαϊκή ζωή και άλλο η ζωή μέσα στο ιατρείο. Κάνετε λίγο δύο διαφορετικά πράγματα, είναι ναι, και αυτά εντάξει, λίγο διαφορετικά. Κοιτάξτε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις προσπαθώ να θεραπεύσω. Στη μία περίπτωση προσπαθώ να θεραπεύσω τα κενά που μπορεί να έχουν τα γνωστικά οι φοιτητές μου και στην άλλη περίπτωση προσπαθώ να θεραπεύσω τις ασθένειες όσο μπορώ και όσο οι δυνάμεις μου το επιτρέπουν. Πάντως, κύριε Πλώτα, πείθετε, χωρίς να είστε αυστηρός, αυτή την εντύπωση μας δίνετε. Δηλαδή, και με τους φοιτητές σας, πιστεύω ότι είστε φίλος, παρακαθηγητής, φοιτητής, δηλαδή να νιώθετε ότι είστε πιο πάνω εσείς, πιο κάτω φοιτητές. Έτσι και στο ιατρείο. Νιώθω δηλαδή ότι έχετε αυτή τη σχέση και ίσως αυτή είναι και η εμπιστοσύνη
που αναπτύσσετε. Δεν ξέρω, το νιώθετε εσείς, αν το καταλαβαίνετε, αν το κάνετε, το προσπαθείτε, σας βγαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του. Και νομίζω ότι ο τρόπος του καθενός πρέπει να βρει ο καθένας ένα κονσένσους με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Νομίζω ότι στην οικογενειακή ιατρική, στη γενική ιατρική, ακόμα και οι κινητοποιητικές συνεντεύξεις είναι ένα μέσο. Δεν ξέρω αν έχω εκπαιδευτεί σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εκπαιδευτεί σε αυτό. Παρά τα αυτά, σας είπα ότι ο καθένας με την καλλιέργειά του, με τον τρόπο του, με το ύφος του, προσπαθεί να προσεγγίσει τον ασθενή και τους φοιτητές του. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ που έχω αυτό το διτό χαρακτήρα, το επαγγελματικό, και να έχω την τύχη να είμαι λειτουργός και στην παιδεία και στην υγεία. Με μία προσέγγιση, όπως σας είπα και πριν, η οποία θα συνάδει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα δικά μου και των φοιτητών μου. Και νομίζω ότι τα καταφέρνω. Όσο οι φοιτητές μου το λένε για να μην πάρουν καλό βαθμό και όσο οι ασθενείς μου το λένε από την ώρα που έχουν θεραπευτεί. Κάτι άλλο θέλετε να πείτε, αλλά δεν θέλω να πω. Εννοώντας ότι πάντα σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και η στεροβουλία και η ιδιοτέλεια και των φοιτητών και των... αλλά ναι, νομίζω ότι... Συνήθως οι φοιτητές αντιδρούν πολλές φορές. Το λέω στεφόμενος. Κάνουν τις διαμαρτυρίες τους. Και οι φοιτητές μου με τιμούν με την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους και νομίζω δεν έχουν κανένα λόγο να πούνε κάτι που πέρα και πάνω από αυτό που πιστεύουν. Η φιλοσοφία σας ποια είναι, έτσι, φιλοσοφία ζωής, αν θέλαμε να πούμε. Μου είπατε πριν ότι και σε κάποια πράγματα που πιστεύετε. Πιστεύω πολύ στο Θεό. Πιστεύω πολύ στο Θεό. Πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Δεν θα έλεγα τυπικός χριστιανός. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πιστεύει στο Θεό, πηγαίνω στην Εκκλησία, ακολουθώ τα μυστήρια της Εκκλησίας και πολλές φορές αυτό μου δίνει τη δύναμη να προχωρήσω. Τώρα, όσον αφορά την συνολική μου φιλοσοφία, είναι ότι μπορείς να ανέβεις όσο μπορείς. Άρα μπορείς να ανέβεις πολύ. Όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Να μην αισθάνεσαι ότι υπάρχει για σένα οροφή. Έτσι, να κοιτάς ψηλά, να ονειρεύεσαι και πραγματικά, εάν οι συγκυρίες, η ζωή ίδια, ο Θεός για κάποιους, η τύχη για κάποιους άλλους, στηρίξει τα εγχειρήματά σου, πραγματικά μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Πιστεύετε στην τύχη όμως, πιστεύετε στην εύνοια έτσι κάπως Δεν θα πω ότι είμαι μυρολάτρης και δεν θα πω ότι είμαι και από τους ανθρώπους όπου πιστεύω ότι στα πολύ τυχαία γεγονότα. Αισθάνομαι ότι η δουλειά, η εργασία, η επιμονή και ο αγώνας είναι η πρωτόλια ύλη για να μπορέσεις να δομήσεις το μέλλον σου. Έχετε σαν να σας αδικούν όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι. Ακόμα, φυσικά. Και αυτό μπορεί να έχει λειτουργήσει και ως δύναμη. Και βεβαίως, βεβαίως. Και κάνατε περισσότερα κάθε φορά. Έχω αδικήσει κι εγώ, για όνομα της Παναγίας. Νομίζω ότι κι εγώ έχω αδικήσει και με έχουν αδικήσει. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Το θέμα δεν είναι αν έχεις αδικήσει ή αν έχεις αδικηθεί. Το θέμα είναι αυτοί οι οποίοι σε αδικούν ή αδικήσουν, να το καταλάβουν και να έχουν και την παρησία να ζητήσουν συγγνώμη. Και εγώ συγγνώμη ζητάω. Πολύ καλό και προς τιμή σας. Λάθη κάνετε. Τα παραδέχεστε. Τα παραδέχομαι. Τα παραδέχομαι. Όχι αφού σας το πούν τα παιδιά σας. Από μόνο σας. Εντάξει, ναι. Προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθώ. Όσο μπορώ. Και εγώ. Εντάξει, προσπαθώ. Κοιτάξτε, να δείτε το να μπαίνει στη διαδικασία κάποιο και να παραδέχεται, όπως είπα, τα λάθη του και να μπορεί να ζητάει συγγνώμη είναι και χαρακτηριστικό μια αξιοπρεπού συμπεριφορά. Έχετε κάποιο πρότυπο, κάποιον άνθρωπο που θαυμάζετε, έτσι, που τον έχετε μελετήσει περισσότερο, ίσως. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στη ζωή τους, έχουν ξεκινήσει από το μηδέν και έχουν καταφέρει σπουδαία πράγματα στο δικό τους επαγγελματικό χώρο. Θαυμάζω τους αυτοδημιούργητους, θαυμάζω τους βιοπαλαιστές, θαυμάζω όσους πραγματικά δεν σταματούν να ονειρεύονται. Τώρα, να σας πω, υπάρχουν προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας που με έχει συνεπάρει η ιστορία τους, με έχει συνεπάρει, ας πούμε,
πρόσφατα σε μια συνέντευξη είχα πει ότι ο Νέλσον Μαντέλα ήταν, είναι μια τέτοια προσωπικότητα που πραγματικά συγκινήσε με τους αγώνες του και με τη δύναμη της ψυχής του. Και οδεύοντας και προς το τέλος της εκπομπής μας, να επιστρέψουμε και λίγο στην ιδιότητά σας και ως γενικός ιατρός, οικογενειακός ιατρός. Είμαστε και στο ιατρείο σας, το πολύ ωραίο που είπαμε και πριν και το πολύ όμορφο. Παρότι ο χώρος σας είναι πάρα πολύ ωραίος και μπαίνουμε μέσα και χαλαρώνουμε πραγματικά και μετά νιώθουμε ότι ήρθαμε στον γιατρό μας, κάποιοι ασθενείς ακόμα βλέπουν με καχυποψία τους γιατρούς. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Και δεν λέω εσάς προσωπικά, μην παρεξηγηθώ. Ναι, εντάξει. Γενικότερα, γιατί? Κοιτάξτε να δείτε. Οι γιατροί γενικώς είναι επιστήμονες οι οποίοι πραγματικά έχουν διαβάσει πάρα πολύ για να φτάσουν στο επίπεδο να μπορούν να ανοίξουν ένα ιατρείο. Ξέρετε, τα χρόνια των σπουδών είναι πάρα πολλά. Ξεκινάνε 6 χρόνια προπτυχιακών σπουδών, 5 χρόνια κατά μέσο όρο ειδικότητας, αγροτικά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ξεκινάει την επαγγελματική του δραστηριότητα όταν παλαιότερα πρώτης κρίσης, πιθανόν κάποιο συνταξιοδοτεί το. Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιοι κάνουν εγγένεια την περίοδο που κάποιος συμμαθητής τους πιθανόν να συνταξιοδοτεί το. Δεν το είχα σκεφτεί. Και όντως αυτό πρέπει να έχει συμβεί. Και αντιλαμβάνεστε πολλές φορές. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, κατέχουν τη γνώση. Και συνεχώς εξελίσσεται. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματήσει ένα γιατρός να διαβάζει. Κατέχουν τη γνώση, συνεχώς εξελίσσονται, πηγαίνουν σε πολλά συνέδρια κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι οι ασθενείς που είναι καχύποπτοι θα πρέπει, όπως σας είπα και κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου μου, να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Να μην έχουν, θα έλεγα, δεύτερες σκέψεις. Να μην παρασύρονται. Να μην παρασύρονται. Να μην διαβάζουν από εδώ και από εκεί διάφορα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πηγαίνουν στο γιατρό τους, να βλέπουν αν ο γιατρός τους πάει, είναι καλός. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν εξαιρετικοί συναδελφοί μου, οι οποίοι ο τρόπος τους δεν τέριαξε με τον τρόπο του ασθενούς. Δεν αφισβητεί κανένας τη γνώση τους. Και νομίζω ούτε είναι άδικο από την πλευρά των ασθενών να αφισβητούν τη γνώση του γιατρού. Απλά έτυχε και δεν κατάφεραν να βρούνε μια γέφυρα επικοινωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι το να μπαίνουμε σε ένα γαϊτανάκι συζητήσεων στις γειτονιές, ο τάδε γιατρός εκεί, δεν ήταν καλός, γιατί μου το είπε η κυρία Κωνσταντίνα, που μου το είπε η κυρία Δήμητρα. Δεν βγάζουμε πουθενά. Δεν πάει. Ποιος είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, ένας καλός γιατρός, γιατί ο σκοπός μπορεί να είναι καλή όλη η γιατρή. Δεν είπαμε ένας που δεν είναι καλός γιατρός, δεν έχει όλες τις γνώσεις που πρέπει να έχει, αλλά το ζήτημα είναι να σώσει τους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν ο γιατρός που καταφέρει να σώσει έναν άνθρωπο, να τον κάνει να βελτιώσει την υγεία του, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας? Η άποψή μου θα σας πω. Καταρχάς, με φέρνετε και λίγο σε δύσκολη θέση, διότι καλούμε ως γιατρός, όπου και εγώ κρίνομαι καθημερινά, να πω ποιος είναι ο καλός γιατρός. Οπότε υπάρχει μια υποκειμενική αντίληψη και μπορεί κάποιοι που μας παρακολουθούν να λένε ότι ο συγκεκριμένος δεν είναι και τόσο καλός γιατρός για να γυρίζει και να τα λέει αυτά. Εντάξει, ένα άτομο που το κάνουν στους περισσότερους συναδελφούς, να σας απαντήσω. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένας κοινός τόπος. Πρέπει ο ασθενής με τον γιατρό να είναι συναντιλήπτορες μιας συγκεκριμένης αντίληψης. Ότι έρχονται στο ιατρείο για να βρούνε λύση στο πρόβλημά τους. Νομίζω λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι και σωματικό και ψυχικό πολλές φορές. Διότι κάποιος που έχει ένα χρόνιο νόσημα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να έχει επηρεάσει και την ψυχική του σφαίρα και έτσι να έχει αμφλύνει και την ποιότητα ζωής του. Πάρα πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα στο εξωτερικό πλέον είναι hot, ασχολούνται με το quality of life, με την ποιότητα της ζωής. Κάτι το οποίο το κάνω και εγώ στα πλαίσια της ερευνητικής μου δραστηριότητας. Και αυτό γιατί, σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να θεραπεύσεις τον ασθενή, αλλά να τον βοηθήσεις με τις επιλογές σου να του βελτιώσεις την ποιότητα ζωής. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Τι να το κάνω σε κάποιο ρίχνω την πίεση και διαχειρίζουμε την υπέρτασή του, όταν αυτός ο άνθρωπος καλείται το βράδυ να πάει 4 φορές στην τουαλέτα και με παίρνει τηλέφωνο και παραπονείται ότι έχει χαλάσει ποιότητα ζωής του. Άρα λοιπόν προσπαθώ να βρω, όπως σας είπα και πριν, ένα κοινό τόπο. Νομίζω λοιπόν ότι η προσέγγιση θα πρέπει να περνάει από αυτή τη σφαίρα και ένας γιατρός ο οποίος σέβεται τον όρκο του, σέβεται τον εαυτό του, αγαπάει τη δουλειά του και βλέπει την ιατρική ως τέχνη, ξαναλέω, και όχι απλώς ως επάγγελμα,
ως λειτουργήμα θα πρέπει να είναι συγκρατημένος. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη υπομονή, μεγαλύτερη έτσι, εγκράτεια και όπως είπε και ο Ιπποκράτης, ιατρός αδόλεσκος, επί νόσο νόσος. Γιατρός λοιπόν που δεν είναι μαζεμένος, δεν είναι συγκροτημένος, δεν έχει προσδιορίσει το στρατηγικό του πλάνο με τον ασθενή του, μπορεί να γίνει νόσος πάνω σε μία νόσο. Είπατε όλα. Μία τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε την εκπομπή μας για το μέλλον. Πώς βλέπετε το μέλλον, το δικό σας, αν έχετε κάποιους στόχους. Αισιόδοξα. Είστε αισιόδοξο άνθρωπος και να συνεχίσετε και να το μεταφέρετε. Αισιόδοξα βλέπω το μέλλον. Νομίζω ότι η Ελλάδα ορθοποδεί. Θεωρώ ότι παρόλο που έχουν τύχει πολλά πράγματα, με τη βοήθεια όλων πάμε ένα βήμα παραπέρα. Προσθέστε να πείτε γιατί έχουμε και εκλογές. Εντάξει, δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε. Απλά θέλω να σας πω, ο καθένας έχει την άποψή του και εγώ έχω την άποψή μου. Είμαι πολιτικοποιημένο όν. Εδώ στην Πάτρα γνωρίζουν και την ιδεολογική μου αναφορά. Παρά τα αυτά, σέβομαι την άποψη του καθενός και νομίζω ότι σε μια δημοκρατία αυτός ο πλουραλισμός απόψεων είναι και η πεμπτουσία της. Άρα λοιπόν, έχω να πω ότι να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία, να μπορέσουμε να απαλύνουμε τα ψυχικά τραύματα που μας δημιούργησε η πανδημία, να εμπιστευτούμε ένας τον άλλον, να συνεχίσουμε τη διάθεσή μας για φιλίες, για κοινωνικές επαφές και η εκτίμησή μου είναι ότι να βάλουμε περισσότερο αγάπη στη ζωή μας. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ αυτή τη συζήτηση σήμερα. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θα τα ξαναπούμε και μελλοντικά σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με άλλες ερωτήσεις και με άλλα πράγματα που θα έχετε κάνει. Μεγάλη τιμή για μένα. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε το προφίλ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντάς τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert, η ειδική στη θρέψη.